Καλησπέρα, γιατρέ μου. Καλησπέρα. Είσαι καλά? Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, εντάξει. Παλεύουμε. Μια δύσκολη μέρα σήμερα για όλους μας και για σένα και για την οικογένεια του Ηρακλή. Με την απώλεια του Κώστα του Τσιριγογιάννη, που και εσύ φαντάζομαι τον ξέρεις πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Πολλά χρόνια. Περισσότεροι από εμάς έχουμε περάσει λίγα ή πολλά με τον Κώστα. Έχουμε περάσει και σαν φίλαθλοι και σαν φίλοι. Συνεργαστήκαμε τις μέρες του στο Γάμα Σίγμα. Εντάξει, τι να πούμε, χάθηκε μια ψυχή και ένας νέος άνθρωπος και είναι λίγο ζώρικο. Για εμάς μας ήρθε λίγο απότομα με το πάνω να το πείσουμε λίγο. Πολύ. Κερδίσαμε χθες, ας πούμε, ξέρω εγώ, ήμασταν χαρούμενοι. Έρχεται αυτό και σε προσγειώνει λίγα για να καταλάβεις τελικώς ότι είναι πολύ μικρή. Γιατρέ μου, αν μπορείς, είτε λίγο πιο δυνατά ή κάτι με το κινητό, γιατί σε ακούμε πολύ χαμηλά. Ναι, λέω. Ωραία. Αυτό. Δεν ξέρω αν ακούσατε. Ναι, το ακούσαμε. Απλά τώρα είναι καλύτερα. Έγινε. Χθες η ομάδα έκανε μια πολύ πολύ σημαντική νίκη, έκανε το πρώτο βήμα. Αλλά θα ξεκινήσω με αυτό που μας χάλασε στο ξεκίνημα του αγώνα. Μας χάλασαν οι ενοχλήσεις του Κακαρούδη στη μέση. Δεν ξέρω τι μπορούμε να πούμε ενώπιον και του δεύτερου μάτς. Δεν είναι ενοχλήσεις στη μέση. Τι είναι? Ο Κώστας Κακαρούδης είχε ένα χτύπημα, κατά λάθος βέβαια, πάνω από αντίπαλο. Από χτύπημα έγινε αυτό. Με μια γωνιά, ναι, χτύπησε πάνω στον. Σε ένα μη εκεί, ο τετράγωνο, ο Σφίγγος λέγεται, περιοχή λίγο τη παρασπονδυλικά, να το πω έτσι. Ναι. Είναι πλάγια ή είναι από πίσω? Πλάγια είναι από πίσω. Και ο πόνος είναι τόσο ισχυρός και τόσο έντονος που έχει και την αίσθηση της αιμοδίας, του μουδιάσματος δηλαδή, στο άκρο όλο, οπότε δεν ήταν εύκολο να επανέλθει και να παρόλο που του κάναμε κάτι ενέσεις, κάποια φάρμακα και τέτοια, κάτι μπατζούνια προσπάθησαμε να το στρώσουμε, αλλά δεν έγινε αυτή η ιστορία, δεν έτυχε. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια κάκωση από αυτές που λέμε ότι είναι εύκολες. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι θέλουν λίγο το χρόνο τους, δηλαδή θέλουν ένα 48ωρο να ηρεμήσει. Έχει πει σε μια διαδικασία ήδη αγωγής. Έχει κατέβει με την ομάδα κανονικά, έτσι. Καλά, εννοείται ότι έχει κατέβει. Το πρωί πήγε στο φυσιοθεραπευτής της ομάδος, κάνανε θεραπεία το πρωί και μετά φύγανε στο λεωφορείο. Όχι, οι φυσιοθεραπευτές είναι και οι δύο φυσιοθεραπευτές της ομάδος, με το πούλμαν της ομάδος, οπότε οτιδήποτε χρειαστεί θα είναι από κοντά. Οι γιατροί μας θα είναι στην Πάτρα. Καλά, κοίταξε λίγο. Και οι δύο ή ένας? Όχι. Ο Κτυλούρης ασχολείται με το ποδόσφαιρο, οπότε... Σωστά είναι, θα είναι στο Βόλο, ναι, είναι η ίδια μέρα. Σωστά, είναι η ίδια μέρα. Εμείς θα ασχοληθούμε με το μπάσκετ λίγο, που είναι πιο επικίνδυνα τα πράγματα τώρα. Οπότε θα πάμε κάτω, δηλαδή θα τον έχουμε από κοντά ήδη τον Κώστα. Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα. Έτσι τώρα και με λίγους πόνους, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα και εδώ που φτάσαμε... Ξέρεις, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Θα πάμε. Άρα υπάρχουν πάλι αυτές οι 48 ώρες που μπορεί να τις εκμεταλλευτεί έτσι και να είναι ok. Αυτό πιστεύω. Βέβαια, ξαναλέω, επειδή είναι θέμα χρόνου, δεν είναι θέμα να κάνουμε κάτι άλλο. Ναι. Θεωρώ ότι θα το έχουμε, δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Άλλωστε, ο λόγος που πήγαμε και κάτω από νωρίς η ομάδα σήμερα είναι για αυτό, για να μπορέσει να προσαρμοστεί λίγο εκεί σε αυτές τις συνθήκες, να μην είναι το ταξίδι την τελευταία μέρα και επιβαρυνθούν περισσότερο. Ξέρεις, τα μαθήματα των περσινών play-off μας γίνανε μαθήματα. Ναι, με το Φάρο και με τον Αστακό που είχαμε στην αρχή, τα ταξίδια, δηλαδή στον Αστακό. Εκείνο ήταν πιο δύσκολο, του Αστακού ήταν πιο δύσκολο. Έτσι. Η ομάδα δεν είχε την φρεσκάδα που έχει φέτος. Δεν έχει δεν είχε το rotation που έχει φέτος, οπότε φροντίζουμε με κάθε τρόπο να μπορέσουμε να τους έχουμε όλους τους παίχτες σε έτοιμο πόλεμο. Και είδατε και χθες ότι ένα μεγάλο κομμάτι της νίκης ήταν από το κόστος των προσπαθειών δύο παιδιών που δεν θεωρούνται οι Παπαδιονυσίου Γιαννακίδης. Κάνω λάθος? Όχι. Όχι, ακριβώς αυτό εδώ. Αλλά αυτό, ξέρεις κάτι, για μας δεν ήταν έκπληξη. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι ο προπονητής αυτούς τους παίχτες τους είχε πολύ ψηλά. Βγάλανε ενέργεια, γιατί αυτό δείχνανε και στην προπόνηση. Έτσι. Ναι. Αυτό δείχνανε και στην προπόνηση. Η ομάδα είναι πολύ καλά. Η ομάδα είναι πάρα πάρα πολύ καλά. Δεν θα πω ότι
και να χάσουμε δεν έγινε τίποτα, αλλά πιστεύω ότι είμαστε καλύτεροι από τον, από την Πάτρα, οπότε αξίζει να το παλέψουμε πάρα πολύ αυτό το μικρό θαύμα, έτσι, γιατί ό,τι και να λέμε, το να κερδίσεις 4 παιχνίδια, 3 με την Πάτρα και 1 που χρειάζεσαι με τον Χολαργό, είναι πολύ μεγάλο πράγμα μέσα σε διάστημα 10 ημερών. Καμία ομάδα δεν μπορεί εύκολα να το κάνει. Μάλλον όχι καμία. Απλά με τον Χολαργό έχεις 3 ευκαιρίες, ενώ τώρα δεν έχεις καμία. Δηλαδή πρέπει να κάνεις ναι, το απόλυτο. Οκ, okay, μπράβο, αυτό λέμε. Αυτό ναι. Είναι το δύσκολο. Άρα το 3 λοιπόν, αυτό το 3 στα 3 που πρέπει να γίνει στην Πάτρα, θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσιλωμένοι και από πλευράς μας, πάρα πολύ προσιλωμένοι παίχτες και προπονητές, έτσι, και από πλευράς μας εμείς, σαν άνθρωποι που είμαστε από δίπλα την ομάδα, να τις παρασφέρουμε ό,τι το δυνατόν περισσότερο. Έτσι. Αυτό είναι. Άλλωστε, έγινε κουβέντα και με τους προπονητές και με τον πρόεδρο και με αυτά, με το πώς θα μεταβούμε, πότε θα πάμε, πότε θα γυρίσουμε. Δηλαδή προσπαθούμε να τους προσφέρουμε τους παίχτες ό,τι περισσότερο μπορούμε για να είναι έτοιμοι στον αγώνα. Και επειδή εχθές το κατάλαβες και εσύ, έμπειρος είσαι όλα αυτά τα χρόνια στο κλουβί, μπορεί το γήπεδο να μην ήταν αυτό που λέμε ασφιχτικά, να ήταν ζίγκα όπως λέμε τη χαρακτηριστική έκφραση, αλλά είχε κάτι φόρα, είχε πολύ παλμό. Και επειδή και το Σάββατο δεν θα είστε μόνοι σας, και το ξέρεις αυτό στην Πάτρα, νομίζω ότι και αυτό θα παίξει το ρόλο του. Όταν, πολύ μεγάλο ρόλο. Όταν μάλιστα το παραδέχονται, Κώστα, και οι αντίπαλοι, έτσι, όταν λένε ότι παρασυρώμαστε από αυτό. Δηλαδή, κοίταξε λίγο, δεν θα σου κρύψω ότι τα δύο μάτς που παίξαμε χωρίς κόσμο, τα συναισθήματα ήταν ανάμεικτα. Διότι ξέρεις πάρα πολύ καλά. Δηλαδή και κλεισμένο λες, ναι. Ναι, ότι ο κόσμος του Ηρακλή είναι πολύ απαιτητικός. Δεν συγχωρεί δυστυχώς. Δεν έχει την υπομονή πια, έχει εξαντληθεί η υπομονή του για να συγχωρέσει μία ακόμα χρονιά αποτυχία. Είναι κουρασμένος πάρα πολύ. Είναι κουρασμένος. Βέβαια έχει ξεφύγει κάποιες φορές, έτσι. Γι' αυτό και υποστήκαν αυτές τις συνέπειες. Οπότε όταν ο κόσμος είναι εκεί, με διάθεση θετική, γιατί χθες φαινόταν από την αρχή, ξέρεις, μου λέγανε οι διαιτητές στην αρχή, πες τους να μην κάνω. Λέω, πιστέψτε με, δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα κάνουν τίποτα. Ναι. Πιστέψτε με, δεν θα κάνω. Μου λέει, πού το ξέρεις. Λέω, το ξέρω. Το βλέπω, λέω, στα μάτια του. Όχι, ήρθαν άπαντες αποφασισμένοι να βοηθήσουν την ομάδα και μόνο. Τίποτα. Αυτό είναι. Δηλαδή, και ξέρεις, όταν βοηθάει και η ομάδα, βέβαια, μετά το γήπεδο γίνεται καμίνι όσο κόσμο και να έχει. Και ναι. Το μισό κόσμο να είχε, αυτό το γήπεδο θα έγερνε. Από το ραδιόφωνο, γιατί εγώ ήμουν στο γήπεδο, ένας φίλος που άκουγε την μετάδοση εδώ από το Λίβερο το ραδιόφωνο μου λέει: Γιώργο, έχει 10.000 μέσα. Έτσι ακούγονται. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Έτσι ναι, ακούγονται. Ναι. Αυτό το γήπεδο λοιπόν μπορεί να δώσει θετικά, μπορεί να δώσει και αρνητικά. Δυστυχώς έδωσε και αρνητικά σε κάποιες φάσεις. Υπήρχαν περιπτώσεις που οι παίχτες φοβήθηκαν, οι παίχτες κνευρίστηκαν, μαλώσανε με την κερκίδα. Δηλαδή, είναι η πίεση της μεγάλης ομάδος αυτή. Είναι αναπόφευκτο. Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά θέλω να σου πω ότι πόσο θετικά μπορεί να υποβεί και μερικές φορές πόσο μπορεί αρνητικά να έχει το αντίκτυπο. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αυτά είναι στο παρελθόν. Χθες δείξαν ότι η ομάδα και η νοοτροπία της το προηγούμενο καιρού έχει παρέλθει. Η ομάδα έχει μια φοβερή σταθερότητα, έχει μια φοβερή ηρεμία και έχει μια φοβερή ομαδικότητα. Είμαστε ομάδα. Έχει και κάτι άλλο από το μπορώ πρώτο να το πω. Μέχρι το τελευταίο. Πες μου. Άμυνα. Η ομάδα αυτό είναι. Το αν και εγώ και εσύ δεν είμαστε αρμόδιοι για να μιλήσουμε, δεν είμαστε προπονητές, αλλά... Ναι, όχι, αλλά το έχει και άμυνα πλέον. Είναι ομαδικό άθλημα, πρόσεξε λίγο. Σκυλής και άμυνα, έτσι, γιατί άμυνα με άμυνα έχει διαφορά. Ναι, αυτό, μπράβο. Αυτό είναι. Α, μπράβο. Σκυλής και άμυνα. Μπράβο. Και να πεθαίνει, ξέρεις, λένε ότι αν δεν πεθάνει ο ένας για τον άλλον, τότε είμαστε όλοι νεκροί. Και αυτό είναι ένα μότο που υπάρχει μέσα στα αποδυτήρια γραμμένο εδώ, πριν ακριβώς από το μάτς με τον Χολαργό γράφτηκε. Ναι. Αν δεν πεθάνει ο ένας για τον άλλον, τότε είμαστε όλοι νεκροί. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Νομίζω ότι περνάνε κάθε μέρα και το βλέπουν και το κάνουν πράξη μέσα στο γήπεδο όλα τα παλικάρια. Και τα 12-13 παλικάρια που πάρτιζαν. Μακάρι να είναι έτσι και το Σάββατο και με τη βοήθεια του κόσμου, να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα, να είσαι ξεκούραστος τελείως. Το μόνο που να κάνεις είναι να φωνάζεις κανένα διαιτητή. Λέμε τώρα. Όχι, εγώ δεν είμαι. Εσύ δεν τα κάνεις ποτέ αυτά, ναι, το ξέρω. Όχι, όχι. Όλα καλά θα πάνε. Χρειάζεται να το πιστέψουμε και θα το καταφέρουμε, γιατί είμαστε καλύτερη ομάδα. Και μόνο αν δεν είμαστε καλοί θα χάσουμε. Αν είμαστε καλοί δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε. Είναι, Κώστα, είναι η κλασική περίπτωση βλάβης, δηλαδή κλασική περίπτωση αδικό τον εαυτό μου. Αυτό που έγινε για την Πάτρα δεν ξέρω, δεν το έχω δει το μάτς. Αλλά μιλάω για το Ιβανόφιο, έτσι, όταν κερδίζεις 8-9 πόντους και θέλει 3 λεπτά, αδικείς τον εαυτό σου. Μιλάω για την κανονική διάρκεια το μάτς εκείνη. Εκεί είναι η διαφορά της ομάδος.
και της ομάδος τώρα, της ομάδος τότε και της ομάδος τώρα. Τότε δεν ήμασταν ομάδα. Τώρα είμαστε ομάδα. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, έχουμε αυτούς τους παίκτες οι οποίοι είναι καταπληκτικά παιδιά στην πλειονότητά τους. Καταπληκτικά παιδιά και έχουν καταλάβει τι σημαίνει. Παίζουν για τον εαυτό τους, παίζουν για τον εγωισμό τους, παίζουν για τον ιδρώτα τους και για τα λεφτά τα οποία βγάζουν. Τιμούνε το συμβόλαιο που έχουν αυτή τη στιγμή οι παίκτες αυτοί. Mm-hmm. Το τιμούνε και με το παραπάνω. Ο πιο ακριβός και ο πιο φθηνός παίκτης ματώνουν για αυτή την ομάδα. Είναι πολύ συγκινητικό. Το λέω πολύ. Ξέρεις, εγώ τέτοια. Του ζεις κάθε ένταση, μέρα, ζεις και τις προπονήσεις. Τέτοια ένταση την είχα ζήσει πέρσι με τον Σάββα τον Παντελίδη στο ποδόσφαιρο. Ναι. Αυτή η συσπήρωση, η οποία οι δύσκολες καταστάσεις έχει καταφέρει να. Αυτό το μότο που έχετε στα αποδυτήρια τα πασχετικά, νομίζω ότι το κάναν πράξη στο ποδόσφαιρο πέρσι και παρέμεινα στην κατηγορία. Έτσι, μπράβο, έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι και εδώ είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε πράξη και στο μπάσκετ και να ανέβουμε στην κατηγορία και να κάνουμε αυτό που θα έπρεπε να είχαμε κάνει εδώ και τόσα χρόνια. Να εκμεταλλευτούμε λίγο ακόμα. Ναι, παίζουν. Είναι αμαρτία για αυτόν τον άνθρωπο, έτσι. Για αυτόν τον. Δεν το συζητάω. Το Θόδωρο, τον Δρακόπουλο με την τρέλα και με την τρέλα. Κάποια στιγμή και αυτό θα ξενερώσει. Γιατί λέγαμε νωρίτερα ότι πολλοί από εμάς έχουμε ξενερώσει. Κάποια στιγμή θα ξενερώσει και ο ίδιος. Θα πήρε παιδιά τρία χρόνια, βάζω, κάνω, ράνω. Έτσι. Με τα λάθη μου, με τα σωστά μου, οκ, γιατί υπάρχουν και σωστά, υπάρχουν και λάθη. Εννοείται. Αλλά λάθο. Κάποια στιγμή, πόσο ακόμα. Πόσο ακόμα. Έτσι ακριβώς. Θέλω πάλι να εκμεταλλευτώ την ιατρική σου ιδιότητα, γιατρέ μου, και να ρωτήσω πώς είναι η ομάδα, πέρα από τραυματισμούς, νομίζω ότι πέρα από τον Κακαρούδη δεν σας απασχολεί κάποιος άλλος, σας απασχολεί? Μας απασχολεί και ο Κώστας Σωτότσιος, ο οποίος σας απασχολεί ακόμα, έτσι. Είχε ένα τραυματισμό στη γάμπα του, στο γαστροκνήμιο, πριν από το άτυχε συμβάν με τον πατέρα του. Όλη αυτή η ιστορία τον έφερε λίγο πίσω. Ναι. Δεν είχαμε και παιχνίδια, έγινε και η διακοπή του πρωταθλήματος που ενώ πιστεύουμε ότι θα λειτουργήσει. Και χθες έμεινε έξω, ναι. Χθες έμεινε προληπτικά έξω, δηλαδή δεν θέλαμε να το ρισκάρουμε. Αφού το παιχνίδι μας βοήθησε, είπαμε να είναι όσο δυνατόν πιο έτοιμος το Σάββατο. Δεν έχει παιχνίδια όμως ο Κώστας και χρειάζεται να. Όσο κι αν είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή, πρέπει να του δώσουμε λίγο πίστοση χρόνου και να είμαστε λίγο πιο ελαστικοί μαζί του. Η θέλησή του και η διάθεσή του είναι τέτοια που πιστεύω ότι θα ανταποκριθεί όταν θα χρειαστεί να παίξει το Σάββατο. Άλλωστε και το Σάββατο να μην χρειαστεί που λέει ο λόγος. Μα εχθές η ομάδα έδειξε χωρίς Τότσιο και Κακαρούδη που μπορεί να κερδίσει και εύκολα. Δηλαδή, άκουσα με λίγο. Βγήκαν και τα υπόλοιπα παιδιά. Και ο Τότσιο και ο Κακαρούδη ήταν εκεί. Η φωτογραφία που ανέβασαν τα νύχτα που είδα. Το μπάγκο να πετάγεται όλος μέσα με τον Κακαρούδη. Ναι, είναι τρομερή φωτογραφία. Καταλαβαίνω πώς το λες, ενώ αγωνιστικά καθαρά έτσι το δεν αγωνιστικά δεν ήταν, ναι, αγωνιστικά δεν ήταν. Έτσι. Αυτό. Το πέταγμα αυτό ήταν το κάτι άλλο χθες, ναι, κάθε φορά. Έτσι. Αυτή είναι η ομάδα μας και αυτό ευελπιστούμε να φέρουμε ξανά τη σειρά στο Βαρόφιο, ξέρεις, γιατί είναι και τόσο ωραίο να παίζεις εκεί μέσα. Εκεί άσε, θα παίξω εγώ την Τετάρτη μετά. Το Σάββατο, την Τετάρτη πρέπει να παίξει το Ιβανόφιο. Ναι. Πρώτο ο Θεός, ναι, να κερδίσουμε αύριο, να είμαστε συγκεντρωμένοι, να κερδίσουμε το Σάββατο, να δείξουμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα, γιατί πρέπει να το δείξουμε, έτσι. Το παιχνίδι θα είναι τελείως διαφορετικό, θα είναι πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Εννοείται, θα παίξουν και αυτοί, δεν γίνεται. Θα παίξουν τα αρέστα τους. Παραμένει ένα παιχνίδι μας του win μόνο για μας. Δεν συμφωνώ δηλαδή που χθες κάποιος είπε ότι ρωτήσαν τον προπονητή της Πάτρας. Είναι ένα μαθητικό παιχνίδι για εσάς, μα δεν είναι για αυτούς μας. Αυτοί έχουν και μια. Αυτοί και, και το Σάββατο να χάσουν πάλι έχουν την ευκαιρία. Βέβαια. Έχουν δει ένα περιθώριο ακόμα. Ενώ εμείς δεν έχουμε. Οπότε το πρόβλημα μεταφέρεται, η πίεση μάλλον μπορεί να μεταφέρεται. Αυτό παραμένει όμως και σε εμάς τεράστια, καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Ιατρικά πάλι μιλώντας, η ομάδα είναι καλά, είναι στα κόκκινα, είναι κουρασμένη, είναι. Μη κουρασμένοι, γιατί έχουν τελειώσει την κανονική διάρκεια, έχουν τώρα τα μπαράζ, είναι παιχνίδια, είναι, δεν ξέρω, ρωτάω απλά, έτσι με... Κοίταξε, είναι αρκετά φρέσκια για το δεδομένο της χρονικής. Ωραία, χαίρομαι που το ακούω, χαίρομαι που το ακούω. Γιατί είναι μια περίοδος δύσκολη καλά, για όλους αυτή. Σου ξαναλέω, δεν είναι τυχαίο το ότι κατέβηκαν και οι δύο φυσιοθεραπευτές κάτω, το ότι πάμε από την Πέμπτη εκεί, το ότι το πρόγραμμα είναι κομμένο και ραμμένο στις ανάγκες των παιχτών και νομίζω ότι κάνουμε τα δύνατα δυνατά και ό,τι καλύτερο μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτή την ομάδα. Μένει να το αποδείξουν και οι ίδιοι παίκτες που μέχρι στιγμής δείχνει ότι το κάνουν. Σε ευχαριστώ πολύ. Να μην σε κουράσω άλλο. Να είστε καλά. Καλό ταξίδι, καλή παρουσία με τη Νίκη. Και... Καλή πτυχία σε όλους. Έγινε. Έτσι, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, γιατρέ μου. Να είστε καλά. Γεια σου. Γεια.